Κωστή, δεν γύρισες. Ευχαριστώ, Κωστή, που δεν γύρισες. Χριστιανό. Εσύ ήσουνα. Τι. Αν είναι δυνατόν. Μπράβο, ρε Χριστιανά. Είχες λίγο άγχος. Ναι, είχες άγχος, ρε πουλάκι, όπως ξέρω, έχουμε τραγουδήσει μαζί. Όταν ήταν 18 χρονών, 17 πότε ήσουνα. 19. Ήσουνα 19 όταν ήρθες στο πάσπορ. Ναι. Τέλος πάντων, έκανα κάποιες τύπου οντισιών και ερχόντουσαν τα παιδιά και τραγουδούσαν και ανέβαιναν σε ένα μπαλκονάκι που είχαμε φτιάξει. Και Χριστιανά ήταν η πρώτη προσκεκλημένη. 3 χρόνια πριν. 2. 2 χρόνια πριν. Έχεις απίστευτη χρειά, τα έχω ξαναπεί. Αλλά σήμερα μου χώριζε τις φρασούλες περίεργα. Γιατί η μελωδία εκεί είναι. Ανάσα, άλλο μετά. Τα έχεις ενώσει περίεργα και έχεις πολλά τονικά λάθη. Ναι. Γι' αυτό δεν το πάτησα, Χριστιανά, για αυτή. Στο τσάκι μου, Χριστιανά, να μάθουμε και εμείς πώς σε λένε, πώς και τα. Εσείς γνωρίζετε. Χριστιανά Βατίστα. Πρέπει να σας γνωρίσουμε και εμείς. Χριστιανά. Χριστιανά Βατίστα από τον Πειραιά. Χριστιανά, πώς είναι αυτό το κουτάκι που μέσα έχει οι ζαχαρίτσες. Είσαι το κυβάκι μου, αυτή η ζαχαρίτσα. Να σου δώσω μια καλιά, Χριστιανά, να πούμε πάνω τόσο καιρό. Τι γλυκιά φωνή. Τι ωραία που γύρισαν τα παιδιά. Τούκλα μου. Αγάπη μου. Αγάπη μου, πόσο χαίρομαι που ήρθες. Τι ωραία. Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Διάλεξες πολύ δύσκολο τραγούδι. Πάρα πολύ δύσκολο. Επειδή είχαμε γυρίσει εγώ και η Έλενα και την κοιτούσαμε που. Και την ώρα που τραγουδούσε ήταν καρφωμένη πάνω στην καρέκλα σου. Αχ, ρε Χριστιανά, θα σε κλέψω μετά, θα δεις, θα σε κλέψω μετά. Θα γίνει έτσι, δεν θα πάει έτσι. Τώρα απλά για να αισθανθείς λίγο πιο άσχημα. Μισό λεπτό λίγο, Χριστιανά. Φέτος είπαμε ότι ο Πάνος και ο Κωστής δεν είναι τόσο φίλοι, γιατί ο κολλητός του φίλος είναι ο Σάκης. Έτσι νομίζω ο Σάκης. Λοιπόν, Χριστιανά, αυτή τη δροσιά που μας έφερε σήμερα, εγώ δεν σκέφτηκα κανένα τονικό σου. Καταρχάς, εγώ δεν το έχω ξανακούσει το λαμποέμα από γυναίκα και μου άρεσε πάρα πολύ η προσέγγιση που είχε η Χριστιανά στο τραγούδι. Ήσουνα για μένα πάρα πολύ όμορφη, γλυκιά, μία φωνή σαν τη δικιά σου, Χριστιανά. Αυτή τη ζαχαρένια, τη δροσιά δεν την έχω στην ομάδα μου. Θα ξεχωρίσεις κατευθείαν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Πάνω, αν δεν κάνεις κάτι δραστικό, την έχεις χάσει σίγουρα, έτσι να ξέρεις. Αλήθεια. Ναι. Σε θέλω. Αλήθεια. Σε παρακαλώ. Σκέψου πόσο ωραία θα συνυπάρξουμε στην ομάδα μου. Αυτή η βελούδινη, η γλυκιά η φωνή σου. Να μου μιλάς και να μου τραγουδάς στα γαλλικά. Κι εγώ με αυτή την μπάσα, τη βαθιά, την αισθησιακή φωνή να σου απαντάω στα γερμανικά, γιατί γαλλικά δεν τα κατάφερα. Δεν θα βγάζουμε συνεννόηση, αλλά θα περνάμε υπέροχα. Θα ακούγουν διάλεκτοι, θα βγαίνουν. Τι γίνεται εκεί μέσα σε αυτό το καμαρίνι, τι γλώσσες ακούγονται, τι ωραία πράγματα, τι ωραία τραγούδια. Όχι, δεν ξέρω τι να πω πραγματικά, απλά έχω μαγευτεί. Και επίσης μπορεί να μην μπορώ να σε διδάξω τόσο καλά όσο η Έλληνα, αλλά είναι φίλη μου Μαρίζα Ρίζου, η οποία το έχει πάρα πολύ και επειδή έχετε και μια έτσι κοινή τοποθέτηση τη φωνή. Δηλαδή έχει ισχύ. Μια περιοχή συχνοτική η οποία είναι τρομερά ισχυρή και ενώ τραγουδούσε ευαίσθητα, έβγαινε μια τρομερή δύναμη και μια τρομερή ενέργεια λέγοντας αυτό το τραγούδι. Η οποία, δηλαδή, ο μόνος λόγος που δεν γύρισα εξ αρχής ήταν ένα λίγο τονικό γλίστριμα που έκανες εκεί στο 4-5 δευτερόλεπτο. Και ο λόγος ότι λέω. Λες να μην ακούω καλά, γιατί τους έβλαβα τους άλλους που το σκέφτονταν και εγώ ήμουν έτσι. Στο δεύτερο κουπλέ όμως έκανα ένα υπέροχο. Νομίζω ότι εντάξει, αρκετά. Τα είπα. Ένα υπέροχο γύρισμα. Τώρα επειδή δεν μιλάω και εγώ γαλλικά. Πραγματικά. Εγώ αν είμαστε θέσου δηλαδή τώρα με αυτά όλα που έκανε ο Πάνος, αλλά δεν σημαίνει κάτι, γιατί η Έλληνα είναι πολύ φίλη μου. Ξέρεις, του θυμώνω κιόλας του Σάκη τώρα, κατάλαβες. Έλα και θυμίσου για το κιμονό που φορούσα στα πρώτα επεισόδια. Είμαι σίγουρος ότι για μένα το έβαλες αυτό που φόρεσες σήμερα, το λουλουδάκι. Κοίτα, σίγουρα οι δυο μας όταν είμαστε παρέ, επειδή εγώ πολύ σπάνια φοράω εμπριμέ, θα είσαι μοναδική. Για πες, Χριστιανά, μας κρατάς σε αγωνία, ε. Νομίζω έχω φασίσει. Και κοίταξε βαθιά την Έλενα στα μάτια. Και τον Πάνο. Πες και κιθάρα. Και γιουκαλίλι. Και γιουκαλίλι, μπράβο. Θα πάω με την ομάδα.
της Έλενας. Θα σε λέω σοκεμπίτ. Αυτό είναι αυτό το κυβάκι της ζάχαρης. Στη Σουηδία το λέμε σοκεμπίτ. Είναι ό,τι πιο πολύτιμο βάζουμε στο τραπέζι μας στη Σουηδία, να ξέρεις. Τι, κλαις. Ευχαριστώ πάρα πολύ που γυρίσατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, πραγματικά. Δεν πειράζει, αγάπη μου. Δεν είναι η πρώτη φορά που δεν εκτιμάνε. Ευχαριστώ. Έλα, σε συνοδεύσω. Αν εκτιμήτως με την κακή την εννοία. Αν εκτιμήτως. Γιατί δεν με εκτιμήσε ποτέ. Προσθέτω σκαλοπάτι εδώ. Θα σε πάμε. Τα πάντα τραγουδάς, Χριστιανέ.